πάμε στο μέλλον, στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά από μερικά χρόνια. Ωραία, που είχαμε όπου, από προηγούμενο. Ναι, όπου έχουμε πλέον, έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού, έτσι. Δεν είναι. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η ώρα. Ανώτατε άρχοντα του τόπου, έμαθα ότι είσαι δυσαρεστημένος από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και με το δίκιο σου. Άσε το γλύψιμο, Κούλη, μην έρθω εκεί με τα παιδιά και κάνω το μαξί μου θερινό, να πούμε. Είναι ειλικρινής η μεταμέλειά μου. Ορκίζομαι στο ιαλουρέν που βάζω. Τότε θα κάνεις μερικές αλλαγές στην κυβέρνηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις μου. Yes, master. Συγκάλεσε συμβούλιο, θα σας τα πω εκεί. Yes, master. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την αυτού εξοχότητα, το καμάρι του παρακράτους, τον κύριο Μένιο Φουρτιώτη. Θα ανακοινώσει μερικές αλλαγές στη διακυβέρνηση της χώρας. Πάω κατευθείαν στο ψητό γιατί έχουμε και δουλειές. Θέλω να αλλάξει άμεσα το πολίτευμα της χώρας μας σε τηλεοπτική δημοκρατία με μόνιμο πρόεδρο εμένα, ο οποίος θα διοικώ και την ελληνική αστυνομία. Yes, master. Καθώς επίσης ο Χρυσοχοΐδης θέλω να κρεμαστεί ανάποδα και αφού του βάλουν πίσα και πούπουλα να μαστιγωθεί μέσα στη Βουλή. Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση να αναλάβω και τα Υπουργεία Πολιτισμού και της Παιδείας. Yes, master. Καθώς και των Οικονομικών, γιατί δεν εμπιστεύομαι κανέναν ότι θα εξυπηρετήσει τα δίκαια συμφέροντά μου. Και μωρά μου, τέλος θα αφήσω στη θέση του τον Άδωνη που ξέρει από τηλεπωλήσεις. Τον χρειάζομαι. Κύριε Φουρτιώτη, ντρέπομαι για λογαριασμό όλης της κυβέρνησης γιατί μέχρι τώρα συμπεριφορά μας απέναντί σας και σας υπόσχομαι να επανορθώσω βάζοντας τα ιαλουρονικά σας σε κάθε μαγαζί. Είτε είναι εστίαση, είτε βουλκανιζατέρ. Κουλή, δεν σε ακούω. Τα κατάλαβες όλα. Yes, master. Μπράβο. Μπράβο, 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 μπράβο. Και κυρίες και κύριοι, έτσι έγινε. Μάλλον έτσι θα γίνει ο επόμενος ανασχηματισμός. Ωραίο μέλλον έχουμε. Ας αναλάβει ο Μένιος, γιατί η χώρα αυτή χρειάζεται μια καθοδήγηση άλλου ή αλλουρονικού επίπεδου. Έτσι. Παρακαλώ. Και πώς να είσαι απολύτως σίγουρος ότι δεν θα συμβεί κάτι από αυτά στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να διαβεσαι, γιατί αυτά που συμβαίνουν τώρα μπορούσε κανένας να διανοηθεί ποτέ ότι θα είχαν συμβεί.